Έχουμε κοντά μας και τον Chris Fugaz. Coach, καλησπέρα. Ακόμα μια ήττα για την ομάδα, δεύτερη συνεχόμενη και τρίτη αν συνυπολογίσουμε και το ευρωπαϊκά. Ναι, ήταν μια δύσκολη αναμέτρηση μετά από ένα ταξίδι δύσκολο και προβλήματα τελευταία στιγμής που μας κάνανε σε μια προπόνηση που είχαμε να αλλάξουμε τα σχέδιά μας αφού τα δύο βασικά μας point guard ήταν εκτός παιχνιδιού. Προσπαθούσαμε στο πρώτο ημίχρονο που ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι με κάποιες αλλαγές στην άμυνα να μείνουμε στο παιχνίδι. Πολλά λάθη στο δεύτερο ημίχρονο, πολλά χαμένα rebound και επικράτησε η ΑΕΚ. Είδαμε πάντως παρά το γεγονός ότι η ομάδα σας δεν είχε point guard, ειδικά στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου να παίζετε και στο δεύτερο δεκάλεπτο αλλά και στο τρίτο να παίζετε ένα πολύ ωραίο μπάσκετ. Ναι, προσπαθούμε να αλλάξαμε κάποια πράγματα πέρα από την άμυνα. Βάλαμε και επιθετικά, προσπαθούσαμε να κινήσουμε την μπάλα λίγο καλύτερα, αλλά κάναμε κάποια σημαντικά λάθη. Η ομάδα θέλει χρόνο. Βέβαια, δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω από αυτή τη δικαιολογία, γιατί τα παιχνίδια τρέχουν, είναι σημαντικά. Μεθαύριο παίζουμε πάλι για το FIBA. Κάποια παιδιά καινούργια πρέπει να μπουν στο ρυθμό και στην εμπειρία που είναι θέμα χρόνου. Αυτό πρέπει να ανασυνταχτούμε και να επιστρέψουμε στις νίκες. Πιστεύετε ότι αυτό μέσα από τα παιχνίδια, τις ερχόμενα παιχνίδια που έχετε σε Κύπρο και Ευρώπη, η ομάδα θα ρολάρει καλύτερα και για τη συνέχεια? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πιστεύαμε στην αρχή, γιατί στην ουσία δεν κάναμε προετοιμασία καθόλου. Όταν όμως παίζεις τα παιχνίδια χωρίς να είναι όλο το ρόστερ και έχεις και παιδιά πολύ βασικά εκτός ρόστερ και πας να δουλέψεις πράγματα που δεν είναι όπως τα αρμονικά που πρέπει, αυτό δεν μας βοηθάει τόσο. Πρέπει να επιστρέψουμε όλοι μαζί, όλη η ομάδα και να μπούμε στις νίκες. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Πρίστινα στην έδρα σας. Τι περιμένετε από αυτό το παιχνίδι? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα είναι ένα παιχνίδι το τρίτο σε 6 μέρες μετά από ταξίδι κιόλας. Θέλω να δω αύριο τι θα έχω στην προπόνηση, γιατί κάθε φορά δημιουργείται ένα νέο πρόβλημα. Ελπίζω Κάφη να μην έπαθε κάτι, να δούμε ποιοι θα είμαστε, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε και κάποια παιδιά, όπως ο Ντέντι, ο Κάφη, που έχουν πάρα πολύ βάρος πάνω στους, και να κάνουμε τα σχέδιά μας για το μάτς με την Πρίστινα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.